συζήτη. Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει. Και ακόμα κορυφαία στελέχη σας, όπως είναι ο κύριος Φλαμπουράρης, ο κύριος Μάρθας, βλέπουν εξαιρετικά θετικά και την πορεία και τη διαδρομή του κυρίου Λεβέντη, αλλά και το μέλλον. Τι γίνεται, αισθάνεται την κυβέρνηση ότι κλονίζεται, ανησυχείτε? Κοιτάξτε, δεν συμμερίζομαι την ανάλυση σας, διότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία πήρε λαϊκή εντολή μόλις πριν από 3 μήνες και έχει μία συνοχή 153 βουλευτών, που είναι αρκετή για να περάσει τις δύσκολες κοινοβουλευτικές μάχες που έχει μπροστά, αλλά να αρχίσει να υποδέχεται και τις θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία μέσα στο 2016. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού, που αναμφίβολα είναι μεγάλη μάχη, θα έχουμε ψηφίσει περίπου το 80% των μέτρων του τρίτου προγράμματος, του τρίτου μνημονίου, και μπαίνουμε στη διαδικασία της αξιολόγησης, την έναρξη της συζήτησης για το χρέος στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης του κυρίου Ντράγκη. Τον κύριο Λεβέντη. Όχι, αυτή είναι η αίσθηση είναι απολύτως σαφές. Το λέω σαφώς σήμερα από την εκπομπή σας. Mm-hmm. Άκουσα χθες από αυτή την εκπομπή και την τοποθέτηση του κυρίου Παπαδημούλη. Μάλιστα. Βλέπω και τις ανακοινώσεις. Εμείς θέλουμε όμως από όλα τα κόμματα, και της Μίζωνος και της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης και από τους κοινωνικούς φορείς και από τις εργοδοτικές οργανώσεις. Θέμα διεύρυνσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Προτάσεις και ιδέες για το πώς μπορούμε να χαράξουμε εθνικές γραμμές και να μην οδηγηθούμε σε πολιτικές οι οποίες θα βυθίσουν την οικονομία σε ύφεση. Έχει μπροστά της δύσκολους κάβους να περάσει. Πιστεύετε ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνη της? Πιστεύετε ότι χρειάζεται διεύρυνση πλειοψηφίας? Εκτιμώ και η πρόσφατη πολιτική μας ιστορία έχει δείξει ότι κυβερνήσεις οι οποίες είχαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία πάνω από 250 βουλευτές κατέρεαν σαν τραπουλόχαρτα μέσα σε λίγους μήνες. Είχα τα πόλεις, κύριε Ζαχαριάδη, πολύ πρόσφατα κόμματα, το ασφαλιστικό είναι ακόμη δυσκολότερο. Φτάνουν 153. Τα κόμματα τα οποία τη στήριζαν και είχαν 250 βουλευτές πήγαν σε εκλογές, κάποια εξαφανίστηκαν, κάποια συρρυκνώθηκαν δραματικά. Και θυμάμαι και κυβερνήσεις στη σύγχρονη πολιτική ιστορία με λίγο πάνω από 150 βουλευτές, οι οποίες κυβέρνησαν 2 και 3 χρόνια και ήταν σταθερές. Με αυτή την έννοια δεν έχει νόημα το νούμερο, είμαστε 153, σύμφωνη, 163, 185. Μάλιστα. Έχει νόημα η συνοχή, η αποφασιστικότητα και η εντολή που πήραμε από τον ελληνικό στην λαό. Στην Ένωση Κεντρών, κύριε Ζαχαριάδη, έχει μία ζέση παραπάνω από αυτή που έχει για τα άλλα κόμματα. Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε από όλες τις πολιτικές ομάδες, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΠΟΤΑΜΙ και από την Ένωση Κεντρών, αναφέρομαι στην αντιπολίτευση, προτάσεις, ιδέες, λύση, διάλογο στο κοινοβουλευτικό πεδίο, υποστήριξη σε διεθνή θέματα. Είδατε χθες τι έκανε ο κύριος Βέμπερ. Ο κύριος Βέμπερ δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι ένας Γερμανός πολιτικός. Είναι ένας συντηρητικός πολιτικός. Είναι ένας επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος. Είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Δεξιάς. Μην πάτε ακόμα σε αυτό. Το ασφαλιστικό θα το περάσει η κυβέρνηση. Θα τα καταφέρει. Θέλω να περάσει λοιπόν το ασφαλιστικό. Ότι έχουμε μπροστά μας με μειώσεις σε κύριες, κρίσιμη, σε επικουρικές, με αύξηση ασφαλιστικών εφορών. Έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη μάχη. Δίνουμε τη μάχη να μην εφαρμοστούν οι πολιτικές των 11 μειώσεων των οριζόντιων που έφεραν ύφεση και πτώση και αρνητικές δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνέπειες στην ελληνική οικονομία. Διότι αν ακολουθήσουμε μια από τα ίδια, δεν είναι μόνο ότι θα κοπούν οι συντάξεις, είναι ότι οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην οικονομία θα δημιουργήσει ένα έντονο ηφαισιακό πεδίο. Άρα δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, να κλείσουμε την ύφεση, να βγούμε στην ανάπτυξη, να αποκλιμακώσουμε την ανεργία, να ανακουφίσουμε κοινωνικές πληγές. Εκεί δεν πάει εκ των πραγμάτων, κύριε Ζαχαριάδη. Όχι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Έρχονται μειώσεις στις επικουρικές. Αυτό το έχουμε ακούσει πια. Είναι... Θα δούμε το ύψος και θα δούμε και το έργος. Εμείς δεν μπορούμε να προεξοφλούμε. Την ήττα, πρέπει να δίνουμε τη μάχη για την νίκη. Εφάπαξ, μερίσματα, σύμφωνοι και εμείς μαζί σας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, θετικό, το ασφαλιστικό δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να μην τον αγγίζει. Αυτός είναι ο κοινός σκοπός, αλλά οι μειώσεις έρχονται. Επίσης είναι ανοιχτός ο επαναυπολογισμός, ο τρόπος υπολογισμού. Το ποσοστό αναπλήρωσης, όλα αυτά είναι μπροστά. Κοιτάξτε. Για να τα λέμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα υπάρξει μείωση τελικά στο εισόδημα του συνταξιούχου στη χώρα μας? Εμάς η επιδίωξή μας είναι να μην υπάρξει καμία μείωση στις μικρές και τις μεσαίες συντάξεις. Ρεαλιστική συντάξεις, την κρίνετε ρεαλιστική, σήμερα που μιλάμε αυτή την επιδίωξη? Απολύτως ρεαλιστική. Απολύτως ένα ακόμα 8 δις, αφού θα τα μαζέψετε. Εμείς έχουμε στη συμφωνία, δεν λέει 1,8 δις, έτσι λέει, κόψτε από τη συντάξη 1,8 δις, λέει 1,8 δις, περιστολή δαπανών ή ισοδύναμα. Ποιες είναι οι πρόσφορες πηγές, λοιπόν? Εμείς λοιπόν έχουμε καλύψει από αυτή την απόσταση το 60% από περιστολή δαπανών
Και αναζητούμε το για το εσείς. Υπόλοιπο. Ναι, εμείς το λέμε. Εμείς μιλάμε για τον λογαριασμό μας. Οι άλλοι μιλάνε για λογαριασμό τους. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει μια αρνητική προϊστορία. Δεν βρέθηκε η χώρα ξαφνικά το 2015 στα μνημόνια. Έτσι όπως το λέτε. 11 περικοπές. Ποιο είναι το εύκολο. Πάμε ποιο είναι για το εύκολο. Νέο φόρο. Ποιο είναι το εύκολο. Πραγματικότητα, ποιο είναι το εύκολο, κύριε Οικονόμου. Να πούμε, μας λείπουν τόσα. Ωραία. Κόβουμε τόσα. Κόβουμε τόσα. Σύμφωνο. Και συνεχίζουμε. Το κάνανε 11 φορές, δεν το κάνανε μία και δύο. 11 φορές. Και μία 12. Και αυτό, θα γίνει και 12. Όχι, δεν θα γίνει 12. Δεν θα γίνει περικοπές. Και θα δώσουμε μάχη. Καταρχήν, δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές. Σε καμία περίπτωση. Η θέση μας είναι οι κύριες συντάξεις να μην πληγούν, να προστατευτούν. Και τι επικουρικές δεν να είναι προστατευτούν. Επιτρέψτε τα λεφτά των επικουρικών είναι λεφτά του συνταξιούχου. Το γνωρίζω. Επειδή το λέτε δηλαδή, δίνοντας μια διαφορετική χρειά στο επικουρικό. Και οι επικουρικές με το μεγαλύτερο δυνατό ύψος να προστατευτούν και αυτές. Και από την επόμενη μέρα που δημιουργούμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα και κάνουμε προσπάθεια κεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, διότι ποιο είναι το βασικό πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος, ότι δεν έχουμε κεφαλαιακούς πόρους αυτή τη στιγμή. Ότι το 2012, υπεγράφηκε και τελειώνω με αυτό, μια πολιτική για την οποία κάποιοι ακόμα και σήμερα καμαρώνουν στο κοινοβούλιο με το PSI, που κούρεψε 14,5 δις τα αποθεματικά των ασφαλιστικών πάμε δαμείων. Πάμε στον κύριο Οικονόμου για να τελειώνω με αυτή τη φράση, κύριε Οικονόμου. Όταν φτιάξουμε αυτή τη νέα κατάσταση, η άνοδος της οικονομίας, η ανάπτυξη, η αποκλιμάκωση της ανεργίας, η αύξηση των εισφορών θα φέρει και την αύξηση των συντάξεων. Αυτή πρέπει να είναι η προοπτική ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους που θέλει να έχει πρόνοια και μέλλον. Κύριε Οικονόμου, για να δούμε.